εστιάσουμε τώρα στο γενεολογικό των φυλών. Άφτε δε εγενέσεις των ιών Νόε συν καμ οι άφερ και γεννήθησαν αυτοί οι ιοι μετά τον κατακλυσμό. Απόδοση. Οι απόγονοι των ιών του Νόε, του συν, του καμ και του Ιάφερ, οι οποίοι εγεννήθησαν μετά τον κατακλυσμό, είναι οι εξής. Οι Ιάφερ. Οι ιοι του Ιάφερ. Γαμέρ και Μαγό και Μαδί και Ιωίαν και Ελισά και Θοβέλ και Μοσόχ και Θύρας. Λοιπόν, σας λέει, σας κάνει τίποτα από αυτά τα ονόματα. Έχουμε τον Μαγό, ναι, που αναφέρεται στον Αρμαγεδόν, Γόγ και Μαγό, που είναι οι Ρώσοι. Γαμέρ και Μαδί και Ιωίαν. Ιώτα, Ωμέγα, Ύψιλον, Αλφα. Ναι. Ίωνες. Ή του Ιάφετ, η πρώτη του ΕΕ. Και Ελισά. Και Θοβέλ και Μοσόχ και Θύρα. Λοιπόν, ο Ελισά, από εκεί προέρχονται οι Έλληνες. Πού το ξέρουμε αυτό? Μας το λέει πιο κάτω. Εκεί το ξέρουμε. Τώρα, της ετυμολογίας του ονόματος, Ελισά, μας το λέει πιο κάτω. Ναι. Και η Γαμέρ. Πιάνουμε το γιο του το Γαμέρ. Ασχανάς και Ριφάς και Θοργαμά. Ή Ιωίαν. Ή λέει τώρα του Ιωίαν. Τον Ιώνων. Ή Ελισά και Θάρσης και τι Ρώθη. Τα οποία Θαρσής που λέει κάποιο καλτήρι και τα λοιπά, πρέπει, αν θυμάμαι καλά, από ερμηνείες, να είναι οι Κρήτες, οι Μινωίτες, που είχαν τα πιο προηγμένα ναυτικά τότε. Ναι. Και είχαν εγκατασταθεί και στις, ναι, και στις ακτές από πρώιμα χρόνια, στις ακτές της Παλαιστίνης. Mm-hmm. Οι Κίτι, Ρόδι, οι Κίτι, Κύπροι, σωστά. Ναι. Και οι Ρόδι. Λοιπόν, και λέει τώρα, εκ τούτων αφορίστησαν νήσι των εθνών εν τη γη αυτών. Έκαστος καταγλώσσαν τις φυλές αυτών και τις έθνηση αυτών. Λοιπόν, λέει, από αυτούς προήλθαν οι λαοί, οι οποίοι διεσπάρισαν τις διαφόρους υδρολατρικές νήσους, ιδίως της Μεσογείου θαλάσσης και στις άλλες χώρες, κατά τα γλώσσας αυτών, τα φυλάς και τα έθνη αυτών. Λοιπόν, πήραν, λέει, τα νησιά, αυτή η γη του Ιάφερ. Και εκεί εντοπίζεται το ελληνικό φύλλο τώρα. Όποιος βρει πότε έζησε ο Νόε και υπολογίζει τα παιδιά του, θα καταλάβει πότε εμφανίστηκαν οι Έλληνες σε αυτή. Αλλά επίσης οι Έλληνες είναι αυτογενής λαός. Είναι από τότε μέχρι τώρα. Ναι. Καταλάβατε τι γίνεται? Μάλιστα. Κάτι που ενοχλεί κάποιον άλλο λαό που δεν έχει χώρα από τότε μέχρι τώρα. Και πάμε μετά τους φιλούς του Νόε στο επόμενο περιστατικό, ανομοιότυπο με αυτό του κατακλυσμού, που με αυτό το, πριν πάμε σε αυτό το περιστατικό, πάμε στη γένεση, στο 11ο κεφάλαιο, να διαφημίσουμε κάτι εδώ πέρα, που έχει να κάνει με τη Βαβέλη. Προχθές εορτάσαμε το Άγιο Πνεύμα, που έχει να κάνει με την ένωση
όλων των φυλών της γης εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι χωρίστησαν τον πύργο της Βαβέλη. Και τι λέει, και τι γίνεται εδώ πέρα. Κεφάλαιο 10ο, πρώτο στίχος. Και είναι πάσα η γη χείλωσεν και φωνή μία πάσα. Τότε που διασπάρισαν οι γη του Νοέ, μιλάγανε μία γλώσσα, την ίδια, όλοι. Ναι. Από αρχή λέει και μέχρι τη εποχή εκείνη, όλοι οι άνθρωποι ομιλούσαν μία γλώσσα και είπαν την ίδια ομιλία. Και γίνεται εν το κοινή σε αυτού από Ανατολών, έβρων πεδίο, εν γη σε νεάρ και κατόπισαν εκεί. Απόδοση. Όταν οι απόγονοι του Νόε ξεκίνησαν από τα ανατολικά μέρη, έβρων την πεδιάδα στην περιοχή σε νεάρ και κατόπισαν εκεί. Και είπε άνθρωπο των πλησίων αυτού, δεύτε, πληθέψω με πλήθου και οπτήσω να εαυτού πυρί, και γίνεται αυτή πλήθο εισηλήθων και άσφαλτο συν αυτή ο πυλό. Απόδοση. Εκεί είπε ένα τον άλλο, ελάτε να πλάσουμε όλοι μαζί πλήθου, λέει, πληθοποιία τώρα, και να ψήσουμε στη φωτιά. Οι πλήθη χρησίμευσαν σε αυτού ω λήθη οικοδομή, ω συνδετικό υλικό, ω πυλό μεταξύ των πλήθων, και χρησιμοποίησαν την άσφαλτο. Και είπαν, δεύτε οικοδομήσουμε αυτή πόλη και πυργών που έστε κεφαλαίο του ουρανού και πλήσουμε αυτή όνομα. Πρώτοι διασπερίνε εμά τα προσώπα τη γη. Είπαν δε κατόπιν μεταξύ των, ελάτε να οικοδομήσουμε όλοι μαζί για τον εαυτό μα και τη φίλη μα πόλη και πύργο, του οποίου κορυφή θα φτάνει στον ουρανό. Έτσι θα αφήσουμε όνομα στου απογόνου μα πριν διασκορπιστούμε στο πρόσωπο όλη τη γη. Ήρθε να χτίσουν την πόλη και τον πύργο. Και κατέβει κύριος ειδήν την πόλη και των πύργων, ονοκοδόντουσαν οι των ανθρώπων. Έχουμε πάλι, κατέβει ο κύριος, κατεβαίνει ο Θεός, όταν κατεβαίνει ο Θεός, δεν είναι καλό. Και έχουμε πάλι και την επωνυμία ή των ανθρώπων. Δηλαδή, λίγο κοσμικοί άνθρωποι. Κατέβει τότε ο Θεός από τον ουρανό να είδει λίγο την πόλη των πύργων που ήταν αρχίσει να οικοδομούν οι άνθρωποι. Είπε Κύριος, «Ιδού γένος εν και χείλος εν πάντων, και τούτο ρίξα το ποιήσε και νυν ουκ εκλείψει από αυτόν πάντα όσα αν επιθόνται ποιήν». Απόδοση. Και είπε τότε ο Κύριος, «Ιδίως τώρα ένας λαός είναι αυτοί και μία γλώσσα μιλούν όλοι. Ιδού ότι ήρχισαν διαλαζονία και επίδειξη το οικοδομικό έργο των». Και νομίζω ότι τώρα δεν θα σκέψει τίποτα από όσα σκέφτονται να κάνουν. Εδώ πέρα έχουμε μία λαζονία σε συνδυασμό με μία τεχνολογία. Δηλαδή, η τεχνοκρατία που υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας εκπηγάζει από την αλαζονία απέναντι στο Θεό. Η επιστήμη έχει δογματιστεί ως Θεός. Να ακούμε την επιστήμη. Το ίντερνετ, η Google, η Wikipedia. Το είπε η Google, τελείωσε. Έτσι. Τι γράφανε την Google τώρα, δεν μας απασχολεί. Τα ράφια, τα οπλικά συστήματα, οι δορυφόροι. Ό,τι ζούμε στην εποχή μας τεχνολογικά γυρνάει εναντίον μας. Έχουν ανακαλυφθεί για το κακό της ανθρωπότητος και το αποδεικνύουν κάθε μέρα. Ποιο είναι το κακό της ανθρωπότητος? Ο έλεγχος της ανθρωπότητος. Εάν χρησιμοποιούσαν το 1 δέκατο της δυνάμεων όλων αυτών που σας είπα, αυτή τη στιγμή δεν θα πίναγε κανένας επί της γης. Ναι. Το πιστεύετε αυτό που σας λέω? Φυσικά. Αλλά αυτό τι κάνουν? Ρίχνουν ποταμούς χρημάτων σε μελέτες, σε βιοχημικά όπλα, σε λέιζερ, το ένα και το άλλο, και αντί να πάνε να πουλήσουν καμιά δεκαριά τάγκς και να σώσουν μια ολόκληρη χώρα της Αφρικής από την πείνα, κοιτάνε πώς θα βγάλουν ένα κομμάτι του αλλού και πώς θα ελέγξουν την ανθρωπότητα. Εν ονόματι της φιλανθρωπίας. Πάντα. Αλαζονία και επίδειξη στο οικοδομικό έργο των. Ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα πάει στο φαγκάρι, ποιος θα βάλει τη σημαία, ποιος θα κάνει βάση στα Ανταρκτική, ποιος θα κάνει βάση από εδώ, ποιος θα κάνει βάση από... Δηλαδή, μια ματαιότητα. Και έρχεται ο Θεός τώρα και γελάει.
Το κοιτάει και γελάει. Και λέει, δέχτε καταβάτες πληθυντικοί λόγω της Αγίας Τριάδος, έτσι, δέχτε και καταβάτες, συγχαίωμεν αυτόν εκεί τη γλώσσα, ή να μην ακούσουμε καθώς την πόλη των κλησίων. Είπε δε, τότε, ο Τριαδικός Θεός, εμπρός σας καταβόμεν εκεί και σας επιφέρουμε σύγχυση εις τη γλώσσα των, ώστε να μην εννοεί ένα στη γλώσσα του άλλου. Έτσι και έγινε. Λοιπόν, αυτή η σύγχυση είναι πνευματικού περιεχομένου εκτός από γλωσσολογικού περιεχομένου. Τι σημαίνει να μην εννοεί ένα στη γλώσσα του άλλου? Ότι δεν καταλαβαίνει ένα τίποτα. Όταν είναι ο άλλο αλαζόνα, ό,τι και να του πει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και α μιλάτε και την ίδια γλώσσα. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάθε δύο Έλληνε μεταφραστή για να συνεννοηθούν. Κανεί δεν ακούει τι λέει ο άλλο, αλλά λέει ο ένα, αλλά λέει ο άλλο. Στο τέτοιο, καθένα βαράει τον τροπάρι, ό,τι και δεν ακούει τίποτα. Αυτή είναι η σύγχυση τη γλώσσα. Μεταξύ δύο πνευματικών ανθρώπων όμω, που προσπαθούν και εργάζονται την ταπείνωση, ο ένα ακούει τον άλλο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει. Προσπαθεί να μπει στο μυαλό του. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και διέσπηρε, αφού του σύγχυσε τη γλώσσα, του διέσπηρε κύριο εκείθεν επί προσώπου πα τη γη και πα του οικοδομούν την πόλη και τον πύργο. Ναι. Με τη σύγχυση, λέει, αυτών των γλωσσών και την αδυναμία να συνεργαστούν μεταξύ των, οι άνθρωποι του συνάγκασε ο Θεό να ξεχωριστούν ει ομάδα μεταξύ των και να διασκορπιστούν σε όλη τη γη και να πάψουν πλέον να οικοδομούν την υπερήφανο πόλη και τον πύργο του. Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτής σύγχυση. Ότι εκεί συνέχεια Κύριος τα χείλη πάσης της γης και εκεί θα διέσπηρε αυτούς Κύριος επί προσώπου πάσης της γης. Άλιστα. Δια τούτο λέει και εκλήθη το όνομα της περιοχής αυτής σύγχυσης, Βαβέλ, διότι εκεί επέφερε ο Θεός τη σύγχυση εις τα γλώσσα των ανθρώπων και διασκόπησε αυτούς εις όλη τη γη. Μάλιστα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να έχουμε υπερβολική και υπερφυσική τεχνολογία σε απόλυτη ιστορία του ανθρώπινου γένους και να ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο παγκόσμιο που δεν θα μείνει τίποτα. Με τρεις παρατάξεις, όπως λέει η Αποκάλυψη των Αρμαγεδών, τους κόκκινους, τους κίτρινους και τους μπλε, που δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους και σε λίγο καιρό έχει να γίνει το Μάλε Βράσε. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει ο σατανισμός που λέγαμε πριν. Ναι. Δεν προσπαθεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλο, δεν κοιτάει απολυταρχικά καθεστώτα παντού. Ναι. Με όλα τα περιτυλίγματα που μπορεί να φανταστείς. Mm-hmm. Το δικό μας απολυταρχικό καθεστώς είναι το περιτύλιγμα της δημοκρατίας. Αλλού έχει το περιτύλιγμα του κομμουνισμού. Ναι, ναι. Αλλού έχει το περιτύλιγμα του φασισμού ευθέως. Ναι, ναι. Στο τέτοιο. Και πάει λέγοντας. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο περιστατικό του κατακλυσμού, που είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μάλιστα. Που εκεί πέρα δεν είναι πια οι άνθρωποι σαρκικοί απλά, είναι ομοφυλόφιλοι. Ναι. Είπε δε Κύριος, κραυγή Σοδόμων και Γομόρα πεπλήθεται προς με εαμαρτία αυτών μεγάλη εσφόδρα. Είπε δε εν συνέχεια ο Κύριος, κραυγέ πολλέ από τα Σόδομα και τη Γομόρα ανέρχονται προς με. Η αμαρτία αυτών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, το αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας ενώπιον του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Όχι να το κάνουμε καθημερινότητα normal. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, λέει. Κατά βάση όψο με, ξανακατεβαίνει τώρα ο Θεός, πάλι Αγία Τριάδα επί της γης, είναι το περιστατικό στη Δρύτου Μαυρή, στη Χεβρώνα, εκεί που είναι ο Αβραάμ και φιλοξενεί τους τρεις αγγέλους. Μετά το γεύμα λοιπόν του Αβραάμ, πάνε στην άκρη της Χεβρώνας, εκεί πέρα του Δρύτου Μαυρή, και από κάτω είναι η πετάπολης των Σοδόμων και Γομόρων. Εκεί που είναι σήμερα η Νεκρά Θάλασσα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Έχει μια αρρωστηρά της Χεβρώνας από πάνω και είναι μια κοιλάδα που τρέχει ο Ιορδάνης, που πηγάζει ο Ιορδάνης
από τα υψίπεδα του Γκολάν και κατεβαίνει και χύνεται στη νεκρά θάλασσα. Εκεί λοιπόν ήταν τα σώδωμα και τα γόμαρα στη νεκρά θάλασσα. Πώς γίνεται ο Ιορδάνης ποταμός, που είναι γλυκό νερό, από όπου περνάει να δημιουργεί δάση και μόλις φτάσει στη νεκρά θάλασσα να μην ζει τίποτα εκεί πέρα. Γιατί εκεί έπεσε η κατάρα του Θεού. Δεν αναβλύει τοξικό νερό εκεί. Εκεί είναι τοξικό το περιβάλλον. Μάλιστα. Και γίνεται έτσι. Ναι. Και λέει, καταβάσουν όψο με ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένη προς με συντελούνται δε μη να αγνώ. Απόδοση. Θα καταβώ λοιπόν εκεί για να είδω εάν πράγματι η αμαρτία των είναι όπως η κραυγή που ανέρχονται προς εμέ ή όχι. Οπωσδήποτε θέλω να μάθω. Ο Θεός δεν πιστεύει στα αυτιά του και στα μάτια του. Αυτό λέει εδώ. Και αποστρέψατε σε κήθεν οι άνδρες ή τον Σόδοφα. Αβραάμ δε έτσι είναι στυπός εναντίον του Κυρίου. Λοιπόν, φεύγουνε. Όδωση. Δύο δε από τους ξένους αυτούς άνδρας, τρεις ήτανε, η Αγία Τριάδα, ανεχώρησαν από τη Χεβρώνα και πήγανε στα Σόδομα, κατέβηκαν κάτω, οι δύο από τους τρεις. Ναι. Ο ένας έμεινε πάνω. Ο Αβραάμ ήτο όρθιος εκεί πλησίον του Κυρίου. Ο Αβραάμ λοιπόν και ο Κύριος που λέει είναι εις τύπον του παλαιού των ημερών, του Θεού Πατρός, ο οποίος δεν έχει να κάνει τίποτα όσον αφορά τη γη. Κάθεται ψηλά στη Χεβρώνα και παρακολουθεί. Έτσι. Οι άλλοι δύο άντρες είναι ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα που κατέβηκαν στη γη, στα Σόδομα και στα Γόμορα και έκαναν σύσταση της Εκκλησίας. Ναι. Αυτό το συμβολισμό έχει αυτή η εικόνα εκεί πέρα. Ο ένας παραμένει απάνω και οι δύο κατεβαίνουν κάτω. Και μένει ο Αβραάμ, ο δίκαιος Αβραάμ, πάλι και εις τύπον του Θεού Πατρός, και αρχίζει ο Αβραάμ εκεί το λεγόμενο παζάρι, τώρα με τον Θεό. Ναι. Και ξεκινάει. Και εκεί σας Αβραάμ είπε, μη συναπολέσεις δίκαιο με τα ασεβούς και έστω δίκαιος όσο, όσο ασεβείς. Έρχεται η καταστροφή λοιπόν. Απόδοση. Επλησίασε τον Κύριο και το είπε, θα καταστρέψεις τάχα λέει το δίκαιο μαζί με τον ασεβή και θα είναι ο δίκαιος στην αυτήν θέση όπως και ο ασεβής. Δηλαδή του λέει με λίγα λόγια, μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Ναι. Και του λέει ο Θεός, εάν όσοι πετύχοντα δίκαια εν την πόλη του λέει ο Αβραάμ, εάν όσοι πετύχοντα δίκαια εν την πόλη απολύεις αυτούς. Ουκ ανήσεις πάντα των τόπων ένεκεν των πεντήκοντα δικαίων εάν όστιν εν αυτή. Λοιπόν, απόδοση. Εάν βρίσκονται λέει 50 δίκαιοι στην πόλη, θα καταστρέψεις αυτούς μαζί με τους πονηρούς. Δεν θα αφήσεις άθικτον όλη την πόλη ένεκα των πεντήκοντα αυτών δικαίων οι οποίοι θα βρίσκονται εις αυτή. Μηδαμός συμποιήσεις ως το ρήμα τούτο το αποκτήνε δίκαιον με τα ασεβούς και έστε ο δίκαιος ως ασεβής, μηδαμός ο κρίνων πάσα τη γη που ποιήσεις κρίση. Απόδοση. Ποτέ εσύ ο δίκαιος Θεός δεν θα κάνεις κάτι τέτοιο, να φωνεύσεις δηλαδή τον δίκαιο μαζί με τον ασεβή, ώστε να έχει ο δίκαιος την αυτήν τύχη με τον ασεβή, ποτέ δεν θα κάνεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εσύ ο δίκαιος κριτής όλης οικουμένης, δεν θα κάνεις στην περίσταση αυτήν δικαία κρίση. Είπε δε Κύριος, εάν όσοι εν Σοδόμης πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, αφήσω όλη την πόλη και πάντα τον τόπο δι' αυτού. Απήντησε, απόδοση. Απήντησε ο Κύριος, εάν υπάρχουν στην πόλη των Σοδόμων 50 δίκαιοι, εγώ χάρη αυτόν τα αφήσω άθικτον όλη την πόλη και την περιοχή αυτή. Λοιπόν, εδώ λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού και η παντοδυναμία του Θεού, εάν υπάρχουν δίκαιοι μέσα στις αμαρτωλές πόλεις, οι πόλεις δεν θα πάθουν τίποτα. Άρα, η αρετή είναι κριτήριο
προστασία από το Θεό. Ναι. Και δικαιοσύνη. Και ξεκινάει λοιπόν το παζάρι από τους 50 και πέφτει στους 10. Και πάμε τώρα στους 32 στίχο κατευθείαν και είπε και είπε μη τι κύριε εάν αλύσω έτη άπαξ εάν δεν βρεθώ σε εκεί 10. Και είπε μία πολλές είναι και το 10. Απόδοση. Είπε δε ο Αβραάμ, μήπως κύριε θα οργιστείς εναντίον με αν υποβάλλω μία ακόμα ερώτηση. Αυτό το λέγει ότι ήταν πάρα πολλές. Στους 50 έχει πέσει στους 10. Απήντησε ο Θεός. Δεν καταστρέψω λέει την πόλη προς χάριν από τον 10. Απήθε δε ο Κύριος ως επάψατο λαλόν το Αβραάμ και Αβραάμ απέστρεψε τον τόπο αυτού. Όταν δεν έπαψε πλέον να μιλεί ο Αβραάμ, ανεχώρησε και ο Αβραάμ και επανήλθε στον τόπο του. Λοιπόν, ήρθαν δε οι δύο άγγελοι η Σόδομα εις πέρας. Κατέβηκε δηλαδή τώρα οι δύο άγγελοι που ήταν με τον Αβραάμ. Πάμε στην άλλη πλευρά της ιστορίας, στα Σόδομα. Ήρθαν δε οι δύο άγγελοι η Σόδομα εις πέρας, Λότε κάθετο παρά την πύλη στο δόμο. Ιδών δε Λότ εξανέστη συνάντησε την αυτή και προσεκίνησε το πρωτόκολλο επί τη γη. Απόδοση. Κατά δε την εσπέραν έφτασαν οι δύο άγγελοι εις τα Σόδομα. Ο Λότ εκάθητο κοντά στην πύλη του Σοδόμων, όταν είδε τους ξένους ηγέρθη, επροχώρησε η συνάντησή των στους που θα προσεκίνησε μέχρι εδάφου. Είπε, «Ιδού κύριοι, εκλείνατε στον οίκο του παιδό Σιμών και καταλύσατε την κινήψη του πόδα Σιμών και οθρήσατε, απελέψεστε εις την οδόν ημών και είπαν, «Χ, αλλά εν την πλατεία καταλύσαμε». Απόδοση. Και είπε ο Λότ, «Ιδού σας παρακαλώ, λέει κύριοι, λοξοδρομήσατε στον οίκο του δούλου σας και καταλύσετε εκεί και κλείνετε τους πόδα σας και νωρίς το πρωί συνεχίζετε το δρόμο σας». Με λίγα λόγια, ο Λότ ήταν δίκαιος. Πήγε να πάρει δύο ξένους, να τους φιλοξενήσει, να τους αναπαύσει και να συνεχίσουν το πρωί και να τους προστατεύσει. Εκείνοι είπαν, όχι, στην πλατεία, στο ύπεθρο, θα διανυκτερεύσουν. Εκείνοι λένε, θα κάτσουμε εδώ. Ο Λότ δεν το δέχτηκε αυτό. Και κατεβιάζεται αυτούς και ξέκλεινε προς αυτόν και σύλθω στον οίκον αυτό και επίσης να πότων και αζήμους έπεψε να αυτοίς και έφαγον. Απόδοση. Ο Λότ παρακλητικός επίεζε αυτούς, ώστε εκείνοι υπεχώρησαν, επήγαν προς αυτόν και σύλθων στον οίκο του. Ο Λότ παρέθεσε εις αυτούς δείπνων, έψησε άζημον άρτον εις την φωτιά και έφαγον. Πρώτη κοιμηθήν εδέ οι άνδρες της πόλεως ισοδομείται, περικύκλωσαν την οικία από νεανίσκου έως πρεσβυτέρου, άπας ο λαός άμα. Απόδοση. Αλλά πριν κοιμηθούν οι άνδρες της πόλεως, οι πονηροί σοδομείται από του νεωτέρου έως του γεροντοτέρου. Όλος ο λαός μαζί περικύκλωσαν την οικία του Λότ. Όταν λοιπόν έρθει ο όλεθρος και ακούσετε το Θεό να λέει μη λυπηθείτε κανέναν, εκεί στον Ιεζεκιήλ έδινε εντολή ο Θεός να λέει μη λυπηθείτε κανένα, ούτε νέο, ούτε βρέφος, ούτε πρεσβύτερον, ούτε τους γέρους. Ναι. Και φτάνει ο άλλος ο πονόψυχος ο άνθρωπος να πει, γιατί ο Θεός δεν έχει αγάπη, ο άλλος είναι πιο πονόψυχος από το Θεό που δίνει αυτή την εντολή. Και λέει λοιπόν ο άλλος πονόψυχος, τι φταίει μωρέ και ο γέρος, τι φταίει και το μωρό, τι φταίει ο άλλος. Εδώ βλέπουμε ότι από του νεωτέρου λέω στο γεροντοτέρου, ο λαός μαζί του περικύκλωσε την υγεία του Λότ. Και τι θέλανε. Και ξεκανούνται τον Λότ και έλεγαν προς αυτόν, πού είσαι οι άνδρες ή σε ελθόν τους προσετοιμήτητα. Εξάγεγε αυτό σε εμά είναι συγγενόμεθρα αυτή. Ναι. Απόδοση. Και έξω από αυτήν εφώναζαν. Μέσα στην λοιπόν, όλη η πόλη απ' έξω, όλοι, και φώναζαν προ τον Λότ και του έλεγαν πού είναι οι άνδρες οι οποίοι κατά την εσπέραν του σπίτι του. Βγάλει προ εμά έξω για να εξελγήσουμε πάνω σε αυτού. Δηλαδή, όλοι οι άνδρες θέλαν του άνδρες. Ναι. Εξήλθε δε Λότ προς αυτούς προς τον πρόθυρο και δε θύραν προς έξω πίσω αυτού. Βγαίνει λοιπόν ο Λότ έξω προς αυτούς έμπροσθεν
και κλείνει από πίσω την πόρτα για να ασφαλίσει τους Έλληνες. Είπε προς αυτούς, μη δάμος αδελφοί μη πονηρεύεστε. Είπε δε προς αυτούς, αδελφοί, κατ' ουδέν ανθρώπο και λόγο δεν πρέπει να πραγματοποιήσει το πονηρό τούτο. Εσύ δε μη δύο θυγατέρες, εγώ και έγνωσαν άνδρα, εξάξω αυτά προς εμάς και εκράστε αυτές, κατά αν αρέσκει ημίν, μόνον εις τους άνδρας τούτους μη ποιήσετε άδικον, ου γίνεκεν εις ήλθον υπό τη σκέπη των δοκών. Ο Λότ λοιπόν, σε μια κίνηση απογνώσεως που είχε μπροστά του όλους τους άνδρες της πόλεως, λέει, εντός του σπιτιού μου υπάρχουν οι δύο θυγατέρες μου, παρθένοι, οι οποίοι δεν εγνώρισαν άνδρα. Θα σας φέρω, λέει, προς εσάς και χρησιμοποίησατε σας όπως σας αρέσει. Μόνο στους άνδρες αυτούς μη θελήσατε να κάνετε κάτι το κακό, διότι εισήλθον υπό τη στέγη μου και όσοι φιλοξενούμενοι βρίσκονται υπό την προστασία. Ναι. Είπαν δε αυτό. Απόστα εκεί, η σύνθεση παρεκκίν και μη κρίσιν κρίνιν, νυν ουν σε κακό σωμε μάλλον, ή εκείνη και παραβιάζει τον άνδρα λόγω του φόδρα και ήγη σαν συντρίψη τη θύρα. Απόδοση. Εκείνη ξεγριωμένη, είπανε σε αυτόν, παραμένει από εκεί και φύγε, ήλθε από άλλη χώρα και μένει σαν ξένο μαζί μα. Μήπω θέλει να γίνει και δικαστή μα. Δεν είσαι εσύ ο ξένο, λέει τώρα εδώ, που θα μα πει τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Ρατσιστή. Ομοφοβικέ. Λοιπόν τώρα, θα κακοποιήσω με λέει περισσότερο εσένα παρά εκείνη. Yeah. Να ο αφηνιασμός. Όρμησαν εξαγριωμένοι, σας θυμίζει κάτι από το κάνουν, κάτι ρουλιαστά, κάτι τέτοια που κάνουν, κάτι δηλώσει. Μόλις πάει κάποιος και τους πει κάτι άλλο, ξέρω εγώ, αρχίζονται κάτι ρουλιαστά, κάτι παράξενα πράγματα. Όρμησαν εξεγριωμένοι λέει και χειροδίκων εναντίον του Λότ, τον αποφούσαν βιαίως και πλησίασαν να στηρίξουν τη θύρα. Δηλαδή, άρχισαν να χειροδικούν επάνω στο Λότ και πήγαν να φτάσουν την πόρτα που είναι μέσα να ζευγίσουν τους δύο άντρες. Ναι. Εκτείνας δε οι άντρες ασχήρας εις σπάσατο τον Λότ προς αυτούς εις τον ήχο και τη θύρα του ήχου απέκλεισαν. Απόδοση. Οι δύο άντρες όμως άπλωσαν τα χέρια των, ετράβησαν προς αυτόν. Προς τον εαυτόν τον και έβαλαν τον Λότ στον Νίκο και έκλεισαν ασφαλώς τη θύρα του σπιτιού. Οι άντρες τώρα πήγαν στη μέση. Μπαίνει στη μέση τώρα ο Θεός, γλιτώνει τον Λότ και κλείνει και την πόρτα. Τους δε άνδρας, τους όντας επί της θύρας του οίκου, επάταξαν ένα ορασία. Από μικρού ως μεγάλου και παρελήθησαν διτούντες στη θύρα. Απόδοση. Τους δε άνδρας, οι οποίοι ευρίσκονταν στη θύρα, τους ετοιμώρησαν όλους με τύφλωση, αορασία. Από μικρού ως μεγάλου και έτσι εκείνοι απέκαμαν ψάχνοντας να έβρουν τη θύρα. Λοιπόν, τους τύφλωσε λοιπόν ο Θεός και ψάχναν να βρούνε που είναι η πόρτα. Είπανε οι άνδρες του Λότ. Εσείς οι όδε γαμβροί ή οι θυγατέρες ή οι της σι άλλους εστίνε την πόλη εξάγα και εκτόπου τούτου. Απόδοση. Οι δύο ξένοι είπαν τότε στο Λότ. Μήπως υπάρχουν εδώ στην πόλη αυτοί οι γαμπροί σου ή οι ίσου ή οι θυγατέρες ή κανένας άλλος ειδικό σου, πάρε τους και βγάλε τους από τον τόπο αυτών. Προειδοποιεί λοιπόν ο Θεός τώρα τους ανθρώπους του Λότ να φύγουν. Όντας ο Λότ δίκαιος. Εξαιτίας του Λότ λοιπόν, ο Θεός προσπαθεί να σώσει και την οικογένειά του. Άσχετα τι είναι αυτή. Έτσι. Ότι εμείς από όλοι με τον τόπο τούτο, ότι ψώθηκε η κραυγή αυτών ένα επικοινή και απέστειλε μας κυρίως εκτρίψε αυτήν. Απόδοση. Διότι εμείς καταστρέφουμε τον τόπο αυτών επειδή η κραυγή των φοβερών ανομιών των έφτασε μεγάλη ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος μας απέστειλε να καταστρέψουμε και να εξαφανίσουμε εξ ολοκλήρου αυτούς και τον τόπο αυτών. Λοιπόν, ο Θεός αποφασίζει και εδώ, όπως και με τον Νόε, να καταστρέψει αυτό τον τόπο γιατί συχαίνεται αυτή την αμαρτία. Μάλιστα. Έχει να πει κάτι κάποιος πάνω σε αυτό ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι έγκυρο? Ότι δεν έγινε ακόμα
Η Νικρά Θάλασσα είναι πυρκεχνείο, είναι πυρκεχνείο λέω. Τιάφη και αλάτι. Μα δεν τους, δεν τους, τώρα. δεν τους συμφέρει και δεν τους συμφέρει τι να απαντήσουν. Το είναι δυνατόν. Τα γεγονότα βοηθούν. Για να πεις εσύ τώρα ότι ξέρεις κάτι, έχεις πρόβλημα, σε λένε ομοφοβικό, σε λένε ρατσιστή, σε λένε σκοταδιστή, σε λένε ταλιμπάν, σε λένε τώρα, σε λένε ταλό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Όχι ο Θεός δηλαδή, τώρα έχουμε εδώ ένα άλλο περιστατικό, βιβλικό, βιβλική καταστροφή, σφραγίδα, έτσι. Εξήλθε δε Λότ και λάλησε προς τους γαβρούς αυτού, γλυφώντας τα στιγατέρας αυτού και είπε, ανάστητε και εξέλθετε εκ του τόπου αυτού, ότι εκτρίβει Κύριος την πόλη, έδωξε δε γελιάζει εναντίον των γαβρών αυτού. Απόδοση. Εξήλθε ο Λότ από το σπίτι του, ομίλησε προς τους ληστείας των θυγατέρων του και τους είπε «Σηκωθείτε αμέσως και φύγετε μακριά από το τόπο τούτο, διότι ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη». Οι γαβροί του όμως ενόμισαν ότι ο Λότ αστειεύεται μαζί του. Δηλαδή, αν βγει τώρα κάποιος και προειδοποιήσει τον κόσμο για λοιμούς, σεισμούς, καταποτισμούς, πολέμους και καταστροφές εξαιτίας της αμαρτίας που έρχεται ο όλεθρος, οι άλλοι τον γελάνε μαζί του, το γελιοποιούν. Πότε θα γίνει μωρέ αυτό, τόσα χρόνια τα ίδια ακούμε και με τους Τούρκους και με τον ένα και με τον άλλο. Οι προφητείες είναι ήξεις αφήξεις και τα λοιπά. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο, το ξέρετε ποιο είναι. Ότι αυτό θα έρθει σε μια στιγμή. Όπως εδώ ήρθε σε μια στιγμή. Μέχρι τότε θα γελάνε όλοι. Όπως γελούσαν και με την κυβωτό του Νόε όλοι. Μέχρι μια στιγμή άρχισε να βρέχει. Και μείνανε απ' έξω. Εδώ πάλι άρχισε να βρέχει, αλλά άρχισε να βρέχει θιάφη. Και φωτιά. Δηλαδή, το σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει πιθανότητα με τα σύγχρονα όπλα να αρχίσει να βρέχει φωτιά και θιάφη ξαφνικά γιατί πατήσανε τρία άτομα 10 κουμπιά. Άνετα. Το έχουν αποκτήσει εντελώς αυτό το γεγονός. Άνετα. Δεν είπε ο Θεός ότι έτσι και σκοτώσετε και κάνετε και ράνετε τα στήλα ανθρώπους. Να σας κάνουν τα ίδια. Δηλαδή τι περιμένουμε, να πέσει πυρκεχνείο από τον ουρανό όπως τότε. Ανθρώπους θα στείλει να την κάνουν τη ζημιά. Όπως ανθρώπους έστειλε στο ένα του κεφάλι της Ζεκίνη και κατέσφασαν τους διεφθαρμένους που ζούσαν στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, και γελάγαν οι γαμπροί του. Λέει τι μας λέει τώρα ο Λότ εδώ πέρα, ξαφνικά όταν καταστραφεί η πόλη. Κατά δε τα ξημερώματα, δύο άγγελοι πνίζουν και μία από τον Λότ λέγοντα: Σήκω αμέσω, πάρε την γυναίκα σου και τα δύο θυγατέρα και φύγετε έξω. Για μην καταστρέψει εσύ μαζί με του αμαρτωλού κατοίκου αυτή τη πόλη. Μάλιστα. Και εταράχθησαν και κράτησαν οι άγγελοι τη χειρό αυτού και τη χειρό τη γυναικό αυτού και το χειρό των θυγατέρων αυτού εντοφίσαστε κύριον αυτού. Απόδοση. Ο Λότ και οι περί αυτών εταράχθησαν σαν να τα έχασαν. Τους έφτιαξε δέος. Ξεκίνησε να ενεργοποιείται η δικαιοσύνη του Θεού. Και τους έφτιαξε δέος. Και όταν σε πιάσει δέος, όταν γίνει κάποιος σεισμός, δίπλα σου παγώνεις. Οι άγγελοι πήραν τότε το χέρι του Λότ, το πιάσαν οι άγγελοι το Λότ, να ξεκολλήσει, γιατί έχονταν μεγάλη καταστροφή. Το χέρι της γυναικός του και τα χέρια των δύο θυγατέρων. Πιάσανε από τα χέρια και τους τράβαγαν. Τους έξω από την πόλη. Τους ενίσχυσαν να φύγουν. Διότι ο Κύριος ελυπήθη τον Λότ. Και γίνεται η Νίκα εξήγαγον αυτούς έξω και είπα «Σώζον, σώζε σε αυτού ψυχή, μη περιβλέψεις τα οπίσω. Μη δες της ελπάσει την περιχώρο, εις το όρο σώζου, μήποτε συμπαραληφθείς». Απόδοση. Όταν δε οι άγγελοι έφεραν να ψήσω από την πόλη, είπα στο Λότ και τρεις γυναίκες, πέφτει να σώσει τη ζωή του, φύγει από την περιοχή αυτή, ώστε να στρέψει το κεφάλι στο πίσω, ούτε και να σταματήσετε πουθενά ή στα περίπτωση του Σοδόμου. Σπέφτατε στο απέναντι όρος, δια να σωθείτε, διότι άλλος υπάρχει φόβος να συμπεριληφθείτε κι εσείς στη φοβερά καταστροφή.
έπρεπε να φύγουν μια απόσταση γύρω στα 5 χιλιόμετρα πέρα αυτό. Ή 10. Ναι. Μάλλον προς τα 5 πρέπει. Είναι πολύ κοντά. Γύρω στα 5 χιλιόμετρα έπρεπε να φύγουν. Είπε δε Λοτ προς αυτούς. Δέομαι κύριε. Λέει σε παρακαλώ. Επειδή έβρεν ο πέσιο έλεος εναντίον σου και μεγάλη του κυφή σου, όποι εις επεμέ του ζήν την ψυχή μου, εγώ δε ούδιν ίσο με διασωθήνει στο όρος, μήπου το καταλάβει με τα κακά και αποθάνω. Απόδοση. Αφού ο δούλος λέει βρήκε έλεος απέναντί σου και έδειξε τη μεγάλη σου καλοσύνη, με το να ενδιαφερθείς για την ασφάλεια της ζωής μου, εγώ δεν θα υπορέσω και δεν θα προλάβω να φτάσω στο όρος εκείνη. Δεν θα μπορέσει λέει, να πάει πάνω στη Χεβρώνα. Φοβούμε μήπως με προλάβουν επερχόμενη τιμωρή και χάσει τη ζωή μου. Ιδώ η πόλη αυτή εκεί του καταφυγήν, με εκεί ή εστί μικρά, και εκεί διασωτήσαμε, ου μικρά εστί και ζήσει την ψυχή μου ένα και εν σου. Απόδοση. Ιδώ η πόλη εκείνη βρίσκεται κοντά, εκεί μπορώ να καταφύγω, μικρά δε δεν είναι αυτή η πόλη. Γιατί να καταστραφεί, λέει τη σιγόρ. Εάν μου κάνει αυτή τη χάρη, θα σωθεί η ζωή μου από σε. Λοιπόν, σπάει τη φυγή του ολό σε δύο μέρη. Λέει θα πάω με τη σιγόρ που είναι εκεί απέναντι από την μικρή πόλη και μετά θα ανέβω στη σιγόρ να σου πω. Και είπε αυτό. Ιδού η θαύμασά σου το πρόσωπο και επί το ρήμα του τούτου του μη καταστρέψει την πόλη περί γη Ελλάδα. Είπε σε αυτόν ο Άγγελο. Εθαύμασα, λέει εγώ, την καρδιά σου και δέχτη την παράκλησή σου και χάρη ει αυτήν δεν θα καταστρέψω τη μικρά εκείνη πόλη για την οποία με παρακάλεσε. Την γλιτώνει και αυτή η πόλη, επειδή παρακάλεσε ο λόγος. Βλέπετε τη δύναμη του δικαίου. Σπέψω νουν του σωθήν εκεί, που γαρδινήσω με ποιήσε πράγμα, εστιωθεί σε εκεί, για τούτο εκάνει το όνομα τη πόλη εκείνη σιγόρ. Απόδοση. Λοιπόν, σπέψε εκεί να σωθεί. Εγώ δεν θα αποστείλω την καταστροφή μέχρι ότου εσύ φτάσει εκεί, για τούτο εκάνει το όνομα τη πόλη εκείνη σιγόρ. Ο ήλιο εξήλθεν επί τη γη και λότε ήρθε στη Σιγόρ. Φεύγει λοιπόν, έρχεται η δύση του ηλίου. Ο Λότ έχει φτάσει στη Σιγόρ. Ανέτειλε ο ήλιος στη χώρα και ο Λότ έφτασε ασφαλή στη Σιγόρ. Και αρχίζει τώρα το πανηγύρι. Και ο κύριος λέει έβρεξεν επί Σόδωμα και Γόμορα, θείον και πυρ παρακυρίου του ουρανού. Και τότε ο κύριος έβρεξε πάνω στα Σόδωμα και τα Γόμορα, θιάφη και έριψε από του ουρανών φωτιά. Αυτή είναι η τιμωρία της ομοφιλοφιλίας από τον ίδιο το Θεό. Μάλιστα. Πυρ και θείο από τον ουρανό. Λοιπόν. Ναι. Και κατέστρεψε, πρέπει να είναι, ναι, όχι να είμαστε περήφανοι. Όταν φτάνει ο Θεός σε αυτό το σημείο, να πληθείτε τη αμαρτία σε τέτοιο δηλαδή βαθμό που αντισυχαίνεται. Μάλιστα. Και να έρχεται και ο ίδιος με το πρόσωπο να ξανακαταστρέφει μερίδα ανθρώπων για αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι είναι έτσι μεγάλη, ας το πούμε, αρτιμία. Ο ίδιος ο Θεός ασχολείται μαζί του για να μην πιάσει καταστρέφει, επειδή έχει αποκτηνωθεί. Μάλιστα. Δεν έστειλε ανθρώπους. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, 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 ναι. Ναι. Πλέον το κάνει ο ίδιος. Πλέον το κάνει ο ίδιος. Πλέον το κάνει ο ίδιος. Γιατί έχει φτάσει σε... στα όρια. Σε μία... Δηλαδή. Υπερβολικά, ναι. Και εμείς πανηγυρίζουμε. Έβρεξε πυρκεθείο. Ναι. Και εμείς πανηγυρίζουμε. Ναι. Ο μήνας το, την υπερηφάνεια. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό λέει τα πάντα. Ωραία. Ερήφορο και πάντα στους κατοικούντες της πόλης και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Και κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη... το ναι. Που αναλύσαμε, η πρώτη εκπομπή. Μάλιστα. Τέλεια. Ότι στη μία ανέλαβε ο Θεός με τον κατακλυσμό για τα σαρκικά, στην άλλη έβρεξε πυρ και θείο για τα ομοφιλοφιλικά. Μάλιστα.